Δεν το χωράει ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη πριν από λίγες ημέρες στην πηγή Ρεθύμνο, όταν ασυνείδητο σκόρπισε φόλες δίπλα στην παιδική χαρά του χωριού, όπου καθημερινά παίζουν ανυποψίαστα τα παιδιά της περιοχής, με σκοπό να δηλητηριάσει τις γάτες που μαζεύονταν σε αυτό το σημείο. Είμαι εναντίον σε αυτά τα πράγματα και ειδικά στις παιδικές χαρές, που είναι τόσα παιδιά. Και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου ακόμα. Όπως παίζουν τα παιδιά μας εκεί, είναι επικίνδυνο. Θα πρέπει να έχουμε και εμείς την ευθύνη, οι γονείς, όσοι κάνουν αυτές τις πράξεις. Έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας, αλλά. Τώρα δεν ξέρω ποιος είχε αυτή την ιδέα, τη φαϊνή, να πάει μέσα στην παιδική χαρά να κάνει αυτή τη δουλειά. Αν ήθελε να το κάνει, ας το κάνει κάπου αλλού. Αν θεωρούσε τόσο πολύ απαραίτητο να εξαφανίσει αυτά τα γατιά. Οι κάτοικοι μιλούν για ένα έγκλημα που συντελέστηκε, καθώς έχουν ήδη βρεθεί 8 δηλητηριασμένα γατιά, ενώ εκτιμάται ότι 2 ακόμα γάτες που είναι εξαφανισμένες πιθανόν είναι νεκρές σε κάποιο άλλο σημείο. Κακώς θα κάνουν. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι ζώα ήδη. Τα ζώα έχουν νοημοσύνη. Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό, ιδιαίτερα στον τόπο που έγινε, στην παιδική χαρά. Και αυτοί που το έκαναν είναι για μένα εν δυνάμει δολοφόνοι. Το απίστευτο αυτό περιστατικό σημειώθηκε σε μια περιοχή στην οποία μάλιστα έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα ο Φιλοζωικός Σύλλογος, μέλη του οποίου αναλαμβάνουν στηρώσεις αδέσποτων σκυλιών και γατιών, καθώς επίσης και την έβρεση σπιτιών για αυτά. Δεν έχω λόγια. Εδώ οι άνθρωποι προσπαθούν, οι φιλοζωικοί, να βοηθήσουν, να στηρώνουν τα ζώα, τους βρίσκουν σπίτια. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν συμμερίζονται αυτή την προσπάθεια και αντιθέτως κάνουν πράξεις όπως αυτή που έγινε τις προάλλες. Εμένα δηλαδή δεν μου προξενεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι είναι δίπλα η παιδική χαρά, όπου, όπως πολύ σωστά μου λέτε, μπορεί να παίζουν παιδάκια. Έτσι. Άρα να είναι αυτά ίσως τα ενδυνάμει θύματα, αντί μαζί με τα τετράποδα. Έτσι. Για μένα βέβαια δεν υπάρχει καμία διαφορά, διότι όταν προβαίνεις σε τέτοιου είδους εγκληματική ενέργεια σε αυτό το βαθμό, έτσι, δεν έχει καμία διαφορά αν είναι τετράποδο ή αν είναι άνθρωπος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πέρα από τα γατιά που βρήκαν επώδυνο και αργό θάνατο, και να σηκώσει το σκύλος ήρθε επίσης σε επαφή με μία από τις φόλες, αλλά ευτυχώς χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του κτηνιάτρου τελικά σώθηκε.